Είναι όντως απαράδεκτο το γεγονός αυτών των τροπολογιών της τελευταίας στιγμής. Τα πρακτικά, το λόγο έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Συντιχάκης, ειδικός αγορητής από το ΚΚΕ. Ορίστε, κύριε Συντιχάκη. Που πρόκειται για τροπολογίες νομοσχέδια από μόνα τους. Που σημαίνει ότι από μόνες τους αυτές τις τροπολογίες που συνιστούν νομοσχέδια αποτελούν μια ξεχωριστή συζήτηση. Και το γεγονός ότι το φέρνει τελευταία στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο υπουργικές, είναι και οι πολλές βουλευτικές τροπολογίες που αν κανείς τις ξεψαχνίσει θα δει ότι πολλές από αυτές είναι και φωτογραφικές. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν αρμαγεδόνα τροπολογιών βουλευτικών και υπουργικών που έρχονται να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτή η πρακτική όμως δεν είναι καινούργια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ την εφάρμοσε και παλιότερα το κίνημα αλλαγής, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν ακολουθούν ακριβώς την ίδια πρακτική. Δεν απαλλάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ήταν επί εποχή μνημονίων. Δηλαδή επί εποχή μνημονίων είναι σωστό να περνάνε με fast track διαδικασίες τέτοιες τροπολογίες, κύριε Τσακαλώτο. Αν το θεωρείτε αυτό, εάν το θεωρείτε, έτσι το θεωρήσατε όμως, ότι μπορεί σε έκτακτες συνθήκες μνημονίων να περνάνε κατά αυτόν τον τρόπο τροπολογίες, μια πρακτική την οποία ακολουθήσατε και μετά, που είπατε ότι βγήκατε από τα μνημόνια, και φυσικά την ίδια πρακτική ακολουθεί και η Νέα Δημοκρατία, αξιοποιώντας την πανδημία, να περνάει πράξη νομοθετικού περιεχομένου έτσι για το τίποτα μέσα σε χρόνο τετέ. Λοιπόν, απαράδεκτη αυτή η διαδικασία, να αποσυρθούν τουλάχιστον υπουργικές τροπολογίες. Ευχαριστώ.